Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το καναλάκι. Σήμερα, όπως είδατε και από το τίτλο, θα σας πω τι έχω κάνει και έχουν μακρύνει τα μαλλιά μου τόσο πολύ. Πραγματικά τα μαλλιά μου αυτή τη στιγμή φτάνουν κάτω από το στήθος. Γενικά θέλω να τα κουρέψω και να τα χαρίσω σαν καρκινοπαθείς. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος τα έχω μακρύνει τόσο πολύ. Θα σας πω ότι το χρώμα του μαλλιού μου είναι φυσικό, δεν έχω βάψει ποτέ όλα τα μαλλιά μου. Το μόνο που έχω κάνει είναι κάποιες αντάβιες με δεκαπάζ. Ξέρω ότι η βαφή καταστρέφει τα μαλλιά, αλλά το δεκαπάζ θα καταστρέφει ακόμα πιο πολύ. Είχα κάνει ombre look μόνη μου κιόλας κάτω εδώ στα τελειώματα πριν 2 χρόνια, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα από τότε. Πολύ παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια, έβαφα μόνο τα μπροστινά, τα έκανα κάποιες αντάβιες εδώ μπροστά, πάλι μόνη μου με δεκαπάζ. Είμαι βαφή, αν περισσεύω από την αδερφή μου ή από τη μητέρα μου. Αλλά όλα τα μαλλιά μου δεν τα έχω βάψει ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρά στο φυσικό τους χρώμα. Δεν έχω ούτε βαφή ούτε τίποτα. Τα μαλλιά μου γενικά είναι λιπαρά και είναι ίσια. Αυτό που βλέπετε είναι το φυσικό τους. Δεν χρειάζεται να τα ισιώνω, οπότε δεν τα καταστρέφω σε καθημερινή βάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ταλαιπωρώ και πάρα πολύ. Δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα στα μαλλιά μου. Αυτό που με εκνευρίζει με τα μαλλιά μου είναι ότι παιδιά μπλέκονται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει το πόσο πολύ μπλέκονται. Η τρίχα είναι λεπτή και πολύ βαριά όμως. Είναι πολύ πατημένα εδώ. Πρέπει να τα κρεπάρω για να στρώσουν. Και πάρα πολύ πυκνά κάτω. Είναι πολλά, αν και δεν τους φαίνονται, γι' αυτό ίσως μπερδεύονται και πάρα πολύ. Καλά, δεν το συζητώ και η υγρασία της Θεσσαλονίκης τα κάνει να μπλέκονται ακόμα πιο πολύ. Αυτό το είχα όμως από πάντα, από πολύ μικρή. Θυμάμαι μια ζωή, μια ζούγκλα, τζίβες, φωλιές, φωλιές, φωλιές. Εντάξει, σίγουρα το κρεπάρισμα επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά μπλέκονται πάρα πολύ τα δικά μου τα μαλλιά. Οπότε, όπως θα δείτε, παίρνω προϊόντα τα οποία βοηθούν στο να ξεπερδεύω τα μαλλιά μου. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι γενικά δεν κουρεύομαι πάρα πολύ συχνά και ότι καμιά φορά κουρεύομαι και μόνη μου. Μια φίλη μου από την Αθήνα λέει: εσείς οι βορειοελευθερίες θα τα κάνετε όλα μόνοι σας πια, έλεος. Αυτό που κάνω είναι να παίρνω τις άκρες μου και να τις ψαλιδίζω. Καλά, παλιά έκοβα και φράτζα μόνη μου, τώρα έχω να το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Συνήθως θα κουρευτώ 3 φορές το χρόνο, ναι, κάπου τόσο κουρεύομαι το χρόνο. Αλλά όχι ότι έχω και καταστραμμένο μαλλί και χρειάζεται οπωσδήποτε κούρεμα. Τώρα είπα ότι μόλις θα κουρευτώ θα χαρίσω τα μαλλιά μου για να γίνουν περούκα για καρκινοπαθείς. Νομίζω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων που κάνω έχουν οδηγήσει τα μαλλιά μου να μακρύνουν πολύ γρήγορα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν τα καίω, δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ θερμότητα. Το ότι δεν τα βάφω. Το ότι τα ψαλίδιζω στις άκρες και γενικά δεν αφήνω τη ψαλίδα να φτάσει μέχρι τη ρίζα. Ή και κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ. Όλα αυτά μαζί κάνουν τη τρίχα μου πιο δυνατή και έτσι αυτή μακραίνουν πιο γρήγορα. Πάμε να περάσουμε όμως να σας δείξω τα προϊόντα. Θα δείτε ότι το σαμπουάν και η μάσκα που χρησιμοποιώ για τα μαλλιά μου είναι για κατεστραμμένα μαλλιά. Θεωρώ ότι τα προϊόντα για κατεστραμμένα μαλλιά είναι πιο δυνατά, οπότε κάνουν και τη τρίχα πιο δυνατή. Έτσι, για σαμπουάν χρησιμοποιώ αυτό από Schwarzkopf Gliss. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα σαμπουάν που δυναμώνει τη τρίχα. Είναι με κερατίνη. Οι πρωτεΐνες της ενισχύουν το μήκος των μαλλιών. Έτσι νομίζω ότι με αυτό το σαμπουάν τα μαλλιά μου μακραίνουν πιο γρήγορα. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα μαλλιά μου ξεπερδεύουν πάρα πολύ εύκολα. Τα κάνει τόσο μαλακά και απαλά που δεν χρειάζεται να περδεύουμε 50 ώρες για να τα ξεμπλέξω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κοντίσονερ δεν παίρνω κάποιο συγκεκριμένο, παίρνω κάθε φορά διαφορετικό, ακόμα και οικονομικά από το σούπερ μάρκετ, οπότε δεν έχω να σας δείξω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό όμως που επανορθώνει τη τρίχα και τη δυναμώνει μέχρι εκεί που δεν πάει, είναι η μάσκα που χρησιμοποιώ και είναι από Natura Siberica και από τη σειρά Obleblica. Είναι μία μάσκα την οποία σχεδόν την έχω τελειώσει. Αν δείτε, έχει μείνει μέσα πάρα πολύ λίγο. Natura Siberica έχει φυσικά προϊόντα, έχει μείνει τόσο λίγο μέσα. Παιδιά, κάνει τα μαλλιά μου, όχι με τα ξένια, απαλά σαν αφρό, πραγματικά δεν υπάρχει. Αυτό που κάνω είναι όμως να τη βάζω πριν λουστώ από τη ρίζα ως το τελείωμα. Δεν μου λαδώνουν τα μαλλιά, παρόλο που έχω λιπαρά μαλλιά. Ίσα ίσα τα κάνει να είναι τόσο μαλακά, ξεμπλέκονται τόσο εύκολα. Είναι πραγματικά σαν μετάξι. Αυτή η μάσκα είναι πολύ καλύτερη από τις μάσκες κομμωτηρίου, από αυτές που έχω δοκιμάσει τουλάχιστον εγώ, την προτιμώ 1000 φορές.
Σίγουρα θα την ξαναγοράσω. Είναι μια ακριβή μάσκα, κοστίζει 14 ευρώ, αλλά κάνει παιδιά καταπληκτική δουλειά. Ειδικά αν έχετε βαμμένα μαλλιά, να πάτε να την πάρετε οπωσδήποτε. Για λαδάκι χρησιμοποιώ πάλι από τη Schwarzkopf και τη Heracles. Είναι αυτό το λαδάκι με τα 6 Miracle Oil. Είναι για όλους τους τύπους μαλλιών. Αυτό που κάνω είναι, αφού στεγνώσω τα μαλλιά μου, να βάλω το λαδάκι από τη μέση και κάτω στις άκρες. Κάνει τα μαλλιά μου έτσι πιο λαμπερά και φαίνονται πιο υγιή. Δεν θα βάζετε ποτέ λαδάκι σε βρεγμένα μαλλιά πριν τα στεγνώσετε, γιατί με τη θερμότητα είναι σαν να τα βάζετε φωτιά. Πραγματικά καταστρέφεται η τρίχα πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Πάντα το βάζω στο τέλος ή καμιά φορά μπορεί να το βάλω και την επόμενη μέρα το πρωί όταν θα χτενιστώ, για να μην φριζάρουν τα μαλλιά μου. Θέλω να δοκιμάσω και το Mythic Oil της L'Oréal που έχω ακούσει απίστευτα καλά λόγια. Αυτό το έχω πάρα πολύ καιρό, είναι 75 ml και έχει φτάσει λίγο πιο κάτω από τη μέση. Θέλω να σας δείξω άλλα δύο προϊόντα, τα οποία είναι σε στυλ κρέμας. Είναι αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι το Sun Silk με τεχνολογία Nutri-Keratin και αυτή στοχεύει στην αναδόμηση της τρίχας. Παιδιά, και αυτή κάνει πολύ μαλακά τα μαλλιά μου. Όταν δυσκολεύομαι να τα ξεμπλέξω, σίγουρα βάζω στο τελείωμά τους από αυτήν και τα κάνει πολύ πιο μαλακά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και η επόμενη κρέμα είναι από L'Oréal Studio Pro. Είναι για τη θερμότητα. Αυτή τη χρησιμοποιώ όταν πρόκειται να ισχύω στα μαλλιά μου να τα κάνω μπούκλες. Δεν την έχω δει σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Νομίζω όμως ότι θα τη βρείτε σίγουρα σε κάποιο site που πουλάει προϊόντα επαγγελματικά της L'Oréal και γενικά προϊόντα κομμωτηρίου. Αυτά κάνω στα μαλλιά μου και έχουν μακρύνει τόσο πολύ. Όπως σας είπα, θέλω να τα κόψω και να τα χαρίσω, απλά δεν θέλω να γίνουν πολύ κοντά, οπότε θα τα μακρύνω λίγο ακόμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να πήρατε χρήσιμες συμβουλές. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε πρώτα τα καινούργια βίντεο που θα έρθουν. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλιά και πολλά!